Μετά την υπογραφή αυτής της δανειακής σύμβασης, η Ελλάδα παραμένει ανεξάρτητο κράτος? Νομίζω ότι όπως θα δούμε και παρακάτω, η Ελλάδα πλέον δεν είναι ανεξάρτητη με βάση αυτή τη σύμβαση. Και όχι μόνο δεν είναι ανεξάρτητη στην εξωτερική πολιτική, διότι τη δεσμεύεται η εθνική κυριαρχία, αλλά και στην οικονομική πολιτική λόγω της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι εκ των κορυφαίων καθηγητών συνταγματικού δικαίου της χώρας. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου και βέβαια υπήρξε διευθυντής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού και νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού από το 1981 ως το 1988. Ο άνθρωπος έχει διαβάσει και έχει διαβάσει δανειακές συμβάσεις. Σαν και τη δική μας όμως, καμία. Εσείς, αφού την έχετε διαβάσει και την έχετε αναλύσει, θα την υπογράφατε αυτή τη δανειακή σύμβαση? Εγώ έχω πει ότι όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, τον πρώτο όρο που είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τέτοιος όρος δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση. Και έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ και ένα χρόνο στην Ελλάδα ζούμε μια εικονική πραγματικότητα. Όλοι μιλάμε για το μνημόνιο. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι και κατ' επέκταση όλοι μιλάμε για το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι καλό, το μνημόνιο είναι κακό, το μνημόνιο είναι αναγκαίο. Μα το μνημόνιο είναι ένα δευτερεύουσα σημασίας κείμενο που απλά περιέχει τους όρους εφαρμογής της δανειακής σύμβασης. Προσέξτε το. Η δανειακή σύμβαση δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα. Η δανειακή σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις υποχωρήσεις και τις δεσμεύσεις της χώρας. Η δανειακή σύμβαση είναι διαφορετικό κείμενο από αυτό του μνημονίου. Και ενώ το μνημόνιο, μέρος του μνημονίου συγκεκριμένα, πήγε στη Βουλή και ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους, το κείμενο της δανειακής σύμβασης, το μείζον, έχει μείνει στο σκοτάδι. Μα θα ρωτήσει κάποιος, πώς τέθηκε σε ισχύ αν δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή? Γιατί λίγες μέρες μετά την υπογραφή αυτών των συμβάσεων δημοσιεύθηκε ένας νέος νόμος, ο 3847, τον οποίο κανείς δεν τον αναφέρει και ο οποίος έδωσε την εξουσιοδότηση στον Υπουργό να υπογράφει για την Ελλάδα, στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει στην Ελλάδα. Αυτό επικρίθηκε σε μεγάλη έκταση. Δεν αναφέρει όμως κανείς ότι είχε και μια άλλη διάταξη η οποία παραβίαζε το πολίτευμα της Ελλάδος. Παραβίαζε δηλαδή το εξής, έγραφε το 38, ορίζει ο 3847, ο 3547 συγγνώμη, 3547, ότι δεν απαιτείται χείρωση των συμβάσεων από τη Βουλή. Ήρθε δηλαδή ένας απλός νόμος να καταργήσει το Σύνταγμα. Γίνεται αυτό από την... Όχι, είναι αντισυνταγματικό βέβαια. Ο νόμος να καταργήσει το Σύνταγμα. Είναι πρωτοφανές να έρθει νόμος και ρητές διατάξεις του Συντάγματος και του Διεθνούς Δικαίου. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει και αυτό να επικυρωθούν οι συμβάσεις από το αρμόδιο όργανο του κράτους που σε εμάς είναι η Βουλή. Μάλιστα. Άρα εγώ κακοπροαίρετος θα συμπεράνω από αυτά που μας λέτε ότι για κάποιο λόγο ήθελαν να μην διαβάσει ο πολλής κόσμος, μάλλον η ολομέλεια της Βουλής, να μην ενημερωθεί για το κείμενο της σύμβασης της δανειακής διευκόλυνσης. Αυτό είναι μια μεθόδευση σε συνεννόηση προφανώς, όπως βγαίνουν από τα στοιχεία της όλης ιστορίας αυτού του πράγματος, σε συνεννόηση με τους 16 δανειστές μας και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της κυβέρνησης, ότι να το κάνουμε έτσι που να νομίζει μεν κανείς ότι πέρασε από τη Βουλή, αλλά δεν θα περάσει και δεν θα το ξέρει κανείς το τι γίνεται. Μάλιστα. Και αυτή τη γραμμή δυστυχώς την έχουν δώσει προφανώς και στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο δεν θέλησε να πει ούτε καν το όνομα της σύμβασης δανειοδότησης, της δανειακής διευκόλυνσης που δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα. Αναφέρουν όλοι μνημόνιο. Ότι υπάρχει αυτή η σύμβαση δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός. Οι βουλευτές μας θεωρείτε δηλαδή ότι το μεγάλο μέρος των Ελλήνων βουλευτών μας δεν την έχουν Εγώ πιστεύω ότι ενώ είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή, εκεί την βρήκα κι εγώ,
το μεγαλύτερο μέρος από ό,τι έχω διαπιστώσει με προσωπικές συζητήσεις δεν την έχει διαβάσει. Και όχι μόνο αυτό, και οι υπουργοί πιστεύω ότι δεν την έχουν διαβάσει. Και οι υπουργοί δεν, και την, οι υπουργοί έχουν δεν την έχουν διαβάσει. Όχι. Να τη δούμε αναλυτικά. Αλλά πριν τη δούμε, αλλά θα ήθελα. Αν την έχουν διαβάσει και δεν μιλάνε, είναι βέβαια, ξέρω εγώ, συνένοχοι 100%. Τώρα, εάν δεν την έχουν διαβάσει, είναι μια αμέλεια πάλι απαράδεκτη. Άρα τα θέματα μας είναι δύο. Καταρχάς, τι λέει η Δανειακή Σύμβαση, και κατά δεύτερον, γιατί δεν την έχουμε μάθει. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι ίσως ο πρώτος Έλληνας πολίτης που αναζήτησε αυτή τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, όπως λέγεται. Όταν είδα στην εφημερίδα, ήμουν σε διακόπες στα Κύθερα, στο νησί μου, είδα για την στήριξη αυτή της Ευρώπης, λέω κάποια σύμβαση διεθνής θα πρέπει να έχει υπογραφεί. Ήρθα στην Αθήνα λοιπόν και απευθύνθηκα στο φυσικό φορέα αυτών των συμβάσεων των διεθνών, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Α, και, δεν ξέρετε και, που να ψάξετε όχι, και εσείς, είστε ο πρώτος Έλληνας που λέει κάτσε να δω τι λέει αυτή η σύμβαση. Ναι. Λοιπόν, τηλεφώνησα στην αρμόδια διεύθυνση που έχει τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας με ξένα κράτη και της λέω, κύριε Διευθυντά, θα ήθελα να έχω ένα αντίγραφο των συμβάσεων Δανείου που υπογράψει η Ελλάδα κτλ. Μου λέει, κύριε Κασιμάτη, δυστυχώς δεν έχουμε εμείς τίποτα, διότι εμείς έχουμε παρακαμφθεί. Δεν υπάρχει τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών κανένα κείμενο, ούτε έχω δει κανένα κείμενο. Έκλεισα το τηλέφωνο, λέω πού άλλο να ψάξω, σκέφτηκα λογικό θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή. Και πήγα στο τμήμα εντύπων της Βουλής και ρώτησα, λέω θέλω το έντυπο του Μνημονίου, έτσι λέω. Λέει ευχαρίστω και μου δίνει το νόμο 3845 που είναι αυτό το άνευ νομικής δεσμεύσεως επισημημένο κομμάτι του Μνημονίου. Εκεί του είπα λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω αυτό, αυτό το έχω, το είδα στις εφημερίδες και το ξέρω. Θέλω αυτά που υπέγραψε η κυβέρνηση, κάπου πρέπει να υπάρχουν τα κείμενα υπογραφών, κάπου πρέπει να έπεσαν υπογραφές και από τις 16 χώρες. Με χαμόγελο μου λέει καταλαβαίνω τι θέλετε και πήγε, μου λέει θα περιμένετε, πήγε στο αρχείο της αρμόδιας επιτροπής. Ναι. Και μου έφερε το πακέτο του κυρωτικού νόμου με όλη τη σύμβαση στα αγγλικά και στα ελληνικά και έτσι πληροφορήθηκα αυτό το πράγμα. Ερώτηση. Δεν θα έπρεπε να έχει τυπωμένο, δηλαδή εγώ θέλω από τους Έλληνες βουλευτές να είχαν την ίδια αγωνία με τον Κασιμάτη και να είχαν πάει στον ίδιο κησέ να πούνε στην υπάλληλο φέρε μου ένα εκτυπωμένο το κείμενο της Δανειακής Σύμβασης. Βέβαια, εγώ θα δεν είχε ζητήσει κανένας πριν από εσάς αυτό το κείμενο. Εγώ θα έλεγα ακόμη περισσότερο, πιστεύω όχι. Αλλά εγώ θα έλεγα ακόμη περισσότερο ότι θα έπρεπε αμέσως από την επομένη των συμβάσεων θα έπρεπε να υπάρχει ερώτηση στη Βουλή από τα κόμματα, η αξίωση από τα κόμματα επίσημη. Κύριε, να μοιραστεί η σύμβαση. Να έρθει στην Ολομέλεια. Ναι, να έρθει στην Ολομέλεια. Ναι, ή έστω να μην το λέγανε έτσι, αν δεν θέλανε να γίνει. Αλλά να μας μοιράσει να δούμε τι υπογράψετε. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, η Ελλάδα συνολικά υπέγραψε τρεις συμβάσεις πέρυσι το Μάιο. Τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, που δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα, το Μνημόνιο Συνεννόησης, μέρος του οποίου πήγε στη Βουλή και έγινε νόμος, και μια τρίτη συμφωνία της Ελλάδας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δίνει την έγκρισή του στα όσα συμφωνήθηκαν. Είναι το μάτι του μεγάλου αδελφού, ας πούμε, από εκεί. Όμως εμείς ακούμε και μιλάμε μόνο για το μνημόνιο. Καυχικό το σενάριο. Κάτι μας εξουσιάζει, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Όμως δεν θα έπρεπε να ξέρουμε ακριβώς τι υπέγραψαν για εμάς. Η Νέα Δημοκρατία εξέθεσε την Ελλάδα στις πιέσεις των διεθνών πιστωτών της και παρέδωσε την Ελλάδα με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Το έχω πει με τον πιο καθαρό και απόλυτο τρόπο ότι έτσι όπως χειριστήκαμε τα οικονομικά μας αφαιρείται και ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας. Μα εμείς όταν ακούγαμε για μειωμένη εθνική κυριαρχία
καταλαβαίναμε άλλα πράγματα. Τον περασμένο το Φεβρουάριο που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αν πάμε σε δανειοδότηση, ξέρω εγώ, θα χάσουμε μέρος της εθνικής περιουσίας. Ακριβώς, σε αυτή τη δήλωση αναφέρομαι. Εγώ πίστεψα ότι εννοεί, όπως έχουμε δώσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος... Με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, ένα μέρος αρμοδιοτήτων που περιορίζουν κατά κάποιον τρόπο την εθνική κυριαρχία, κάτι ανάλογο θα δοθεί και εδώ ως έλεγχος, παραδείγματος χάρη. Των προϊκανών. Ναι. Και... ότι θα έρχονται να μας ελέγχουν. Ότι κάπως θα έρχονται να μας ελέγχουν. Αυτό λέω... καταλάβαμε όλοι οι Έλληνες, κύριε Κασιμάκη. Ναι, αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αλλά ότι θα δοθεί δικαίωμα στους δανειστές αμετακλήτως και ανεφόρων να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο και σε οποιοδήποτε δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Άρθρο 14, παράγραφος 5. Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφόρων παρετείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Αμετάκλητα και ανεφόρων, κύριε Κασιμάκη. Αυτό είναι... αυτό το έχετε ξανασυναντήσει ποτέ? Ούτε ο όρος ολόκληρο δεν υπάρχει, δεν έχει πουθενά. Τι σημαίνει αμετάκλητα και ανεφόρων, δεν σημαίνει εχμάλωτος? Εχμάλωτος. Μπορεί να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουν προβλήματα και σε ένα πρέσβη ακόμη που εκπροσωπεί το κράτος διεθνώς. Ναι, αλλά σας λέω εγώ, είσαι μια πρεσβεία. Α, ναι, που θεωρείται ελληνικό έδαφος. Ναι, αλλά μπορούν, παραδείγματος χάρη, θεωρητικά δηλαδή καλύπτει και μια επέμβαση κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλης επέμβασης, οποιαδήποτε άλλης, σε μια παραμεθόρια περιοχή. Στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Να το δώσουν σε μια εταιρεία αξιοποίησης του Εύρου με δικαιώματα τα οποία να μην μπορούμε εμείς να παρέμβουμε εάν παραβιάζεται η άμυνά μας. Δεν μπορεί, θα υπάρχει μια εξαίρεση για τις ακριτικές περιοχές? Όχι, τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Βέβαια, στο τέλος της συγκεκριμένης παραγράφου διαβάζουμε «στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». Ρωτήσαμε γι' αυτό τον κύριο Κασιμάτη. Λέει «στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». Όταν το είδα και εγώ, λέω, εδώ κάτι μπορεί να γλιτώσουμε. Και το έψαξα το θέμα. Και βιβλιογραφικά και με διεθνολόγους διακεκριμένους της Ελλάδος, δεν θέλω να πω το όνομά τους, και τους λέω τι σημαίνει αυτός ο όρος, όπως λέγεται και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Λέει αυτός ο όρος στο διεθνές δίκαιο, στο δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχει στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, που εννοεί το αναγκαστικό δίκαιο. Δηλαδή αυτό ισχύει γενικώς στις συμβάσεις, ότι εάν ένας όρος απαγορεύεται από το λεγόμενο αναγκαστικό δίκαιο του διεθνού δικαίου, ιους κόγκενς, αυτός ο όρος είναι ολόκληρος ανύπαρκτος, ανυπόστατος. Παραδείγματος χάρη, αυτοί οι όροι είναι όταν παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία, όταν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Οπότε έθεσα εγώ το ερώτημα, εάν πράγματι αυτός ο όρος έχει την έννοια του ιους κόγκενς, να το πει η κυβέρνηση, να ησυχάσει ο λαός, ότι ο όρος αυτός είναι εντελώς ανυπόστατος και ότι ας πούμε τους γέλασε τους Ευρωπαίους και μπήκε έτσι το πράγμα που να μην ισχύει. Δεν έδωσε κανείς μέχρι σήμερα την απάντηση αυτή. Αλλά το ότι είναι άνευ σημασίας αυτός ο όρος προκύπτει και από έναν άλλον όρο του συντάγματος, της συμβάσεως, από το παράρτημα της γνωμοδότησης των δύο νομικών συμβούλων. Είναι το παράρτημα 4, σημείο 11. Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Εδώ δεν βάζει αυτή την ρήτρα, παραδείγματος εκτός χάρη. Εκτός εάν. Δεν την βάζει αυτή τη ρήτρα. Δεν υπέγραψαν τέτοια ρήτρα οι γνωμοδοτούντες νομικοί σύμβουλοι ότι είναι όλα εντάξει. Και πρέπει να πω εδώ ότι δυστυχώς βρέθηκαν Έλληνες γνωμοδοτούντες και υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι για τους νομικούς συμβούλους του κράτους. Ναι. Είναι συνάδελφοί σας αυτοί που είπαν ότι είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο, ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι και αυτό αποδεικνύει ότι η βούληση των δύο συμβαλωμένων της Ελλάδας και των 16 χωρών είναι ότι είναι δεσμευμένη η εθνική μας κυριαρχία χωρίς αυτή τη ρήτρα. Και πριν
Ένας δανειστής μας δεν μπορούσε να έρθει εδώ να κάνει κατάσχεση στην εθνική μας περιουσία. Δηλαδή, τι και αν το δηλώσουμε, τι και αν δεν το δηλώσουμε στη σύμβαση. Ναι, αλλά όχι ολοκληρωτικά σε όλη την περιουσία. Ας πούμε. Δηλαδή, συνήθως οι συμβάσεις ορίζουν ορισμένα αγαθά, ή και αν δεν ορίζουν, σύμφωνα με τον νόμο, ισχύουν τα αγαθά για τα οποία δεν υπάρχουν ασυλίες. Παραδείγματος χάρη, και ένας ιδιώτης, αν σας χρωστάει, είστε δημόσιος υπάλληλος, παραδείγματος χάρη, ναι, και δεν σας πληρώνει, ναι, μπορείτε να πάτε στο δικαστήριο να βγάλετε μια απόφαση εναντίον του κράτους. Με αυτό μπορείτε να κατάσχετε δημόσια περιουσία. Ναι. Και μπορείτε να πάτε να κατάσχετε ή τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει το δημόσιο, ναι, ή ένα ακίνητο του δημοσίου. Ναι. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να κατάσχετε ένα πολεμικό αεροπλάνο. Α, δεν μπορούσε. Όχι. Γιατί ούτε το Προεδρικό Μέγαρο, μάλιστα, ούτε το κτίριο της Βουλής. Γιατί υπήρχε ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Λόγω εθνικής κυριαρχίας, ναι, και λόγω προστασίας του κράτους. Άρα από αυτό παραιτηθήκαμε. Από αυτό παραιτηθήκαμε. Άρα μπορούν τώρα να μας κάνουν κατάσχεση, ναι, ας πούμε, στο στρατό. Μπορούν να κάνουν παντού. Ούτε μπορούσατε να πάτε στην παραμεθόριο περιοχή, ενώ τώρα μπορούν να πάνε. Ούτε μπορούσατε, ας πούμε, εσείς μπορούσατε, δεν μπορούσατε να πάτε, αν σας χρωστούσε το δημόσιο, να πάτε να κατάσχετε ένα κομμάτι στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ή ένα κομμάτι στα σύνορα από τα Σκόπια από εδώ μπροστά. Ενώ τώρα υπογράψαμε ότι μπορούν. Τώρα ότι μπορούν. Ναι. Τον Παρθενώνα, που είναι ανυπολόγιστη σε πολιτική σχέση. Ούτε μπορείτε να κατάσχετε μελλοντικό περιουσιακό στοιχείο, παραδείγματος χάρη, αν βρουν αέριο στο. Ναι. Ενώ εδώ. Όλα μπαίνουν σε αυτή. Τώρα μπορούν. Τώρα μπορούν. Την ανοίξαμε την πόρτα διάπλατα. Πιο διάπλατα δεν υπάρχει, γίνεται. Δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δικό της. Τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να κατασχεθούν. Ναι. Δεν θα μπορούσε δηλαδή τον Παρθενώνα, ας πούμε, ή τους Δελφούς να μας κατάσχουν. Ναι. Τώρα εμείς έχουμε παραιτηθεί και από αυτή την ασυλία. Αυτή δεν είναι ασυλία εθνικής κυριαρχίας, πάει στο κάθε άλλη, μάλιστα, που έχει μέσα ο όρος. Ναι. Δηλαδή όμως κάνω τη διάκριση τώρα μπορούν, πριν δεν μπορούσαν, όχι, πριν, ναι, μπούμε στο μνημόνιο δεν μπορούσαν να τα, όχι, κάνουν, όχι, αυτά οι άλλοι δανειστές μας. Όχι, όχι, κανείς δεν μπορούσε να τα κάνουν. Ναι. Τώρα υπογράψαμε να μπορούν. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να κάνει κάλλιστα, να βρει μια ας πούμε μια πρόθυμη κυβέρνηση, φερειπεί να κάνει ένα οργανισμό αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων και να πει ότι έρχεται μια εταιρεία, όπως ήρθε, ξέρω εγώ, η Fruit American Company, γιατί έπιασε της Γουατεμάλας όλη την μπανάνα, την παραγωγή της μπανάνας, να πει ότι του στάδε αρχαιολογικούς χώρους, ας πούμε, Δελφούς, Κνωσό, ξέρω εγώ, Δίων, ναι, Βεργίνα, για τουριστική αξιοποίηση την αναλαμβάνει η τάδε διεθνής πολυεθνική εταιρεία. Α, δεσμεύω τα έσοδα, δηλαδή, για τα, ναι, επόμενα χρόνια. Για 99 χρόνια. 99 χρόνια.